Γεια σας. Εμείς είμαστε πάλι. Οδηγούμε και κάνουμε vlog. Εδώ θέλω να πω ότι επειδή κάποιοι φίλοι ορθά σκεπτόμενοι και με καλή προαίρεση μου λένε ότι μήπως είναι επικίνδυνο που κάνεις οδηγητικά vlogs και λοιπά, μήπως είναι αντιτηλεοπτικό, θέλω να πω ότι υπάρχουν ήδη εκπομπές τηλεοπτικές, όπως το Carpool Karaoke για παράδειγμα, μια από αυτές, που είναι έτσι σεταρισμένες, να οδηγεί ο παρουσιαστής και συνήθως να έχει και συνοδηγό με τον οποίο να συνομιλεί, να δουλεύουν οι κάμερες, να βιντεοσκοπείται το περιεχόμενο και μετά να γίνεται μοντάζ σε στούντιο και να παρουσιάζεται, ξέρω εγώ, στην τηλεόραση, στο διαδίκτυο. Σε αυτή την περίπτωση τη δικιά μας, η βιντεοσκόπηση γίνεται με ένα απλό iPhone και σίγουρα δεν είναι live. Θα ήταν πολύ επικίνδυνο να έκανα βίντεο live, γιατί θα αποσπούσε την προσοχή μου η οθόνη για να βλέπω τα σχόλιά σας κλπ. Είναι βιντεοσκόπηση που γίνεται εκ των προτέρων και η οποία μοντάρεται εκ των υστέρων. Και δεν παραβιάζεται κανένας κανόνας του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Οδηγώ και με τα δύο μου χέρια. Το ακουστικό είναι στο φτί μου. Την περισσότερη ώρα κοιτάω το δρόμο. Όλη την ώρα κοιτάω το δρόμο. Δηλαδή ακόμη και όταν κοιτάω προς το κινητό βρίσκεται στα αριστερά του τιμονιού μου. Είμαι στην Κύπρο, οδηγούμε στο δεξί τιμόνι κλπ. Λοιπόν, σήμερα αυτή τη μέρα που φοράω πολλά layers, δηλαδή πολλά και το πράσινη μπλούζα από μέσα και το γνωστό πορτοκαλί σακάκι απ' έξω και το πράσινο αντιανεμικό, αντιβροχικό απ' έξω, το αδιάβροχο. Και πάμε με το λακκούλι μία βόλτα, ναι, πάμε να ψηφίσουμε και πάμε να πάρουμε και ένα καινούριο ring light για το κανάλι. Μας είπαμε ότι κάνουμε αναβαθμίσεις, σας έχω πει και χθες στο βίντεο, προχθές στο βίντεο που ανέβηκε το Σάββατο, ότι θα προσπαθήσω να αναβαθμίσω τον ήχο και την εικόνα. Ήδη έχω παραγγείλει επαγγελματικό μικρόφωνο 3 φορές πιο ακριβό από αυτό που είχα προηγουμένως, για να δούμε αν θα δουλέψει. Θα πάμε τώρα να πάρουμε ένα ring light για καλύτερο φως, για καλύτερη ευκρινία στην εικόνα. Ένα μεγάλο ring light που έχει 2.500 lumen, έτσι λέγεται αυτό στα LED. Καθίσαμε και κάναμε έρευνα εμείς σήμερα, ναι. Καθίσαμε και κάναμε έρευνα. Λοιπόν, και αν τυχόν δεν δουλέψει το setting μας εκεί στο σαλόνι, που μου βεβολεύει στο σαλόνι, γιατί ο Λάκη και εγώ έχουμε ένα σπίτι μεγάλο δικό μας, θα μετατρέψουμε μαζί με τον Λάζαρο, όπως είπαμε, ένα δωμάτιο του σπιτιού σε στούντιο. Λοιπόν, είμαι η Θέκλα Πετρίδου. Αυτό είναι το ψυχοεκπαιδευτικό μας κανάλι στο YouTube. Αν δεν έχετε πατήσει ήδη εγγραφή, πατήστε ρε παιδιά το κουμπί της εγγραφής, δεν κοστίζει τίποτα. Πατήστε μπιπ, εγγραφή. Πατήστε και το καμπανάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις. Και εάν σας αρέσουν τα βίντεο, πατήστε like στα βίντεο και μοιραστείτε τα στους φίλους σας, με τους φίλους σας, τα κοινωνικά δίχτυα ή μέσω, ξέρω εγώ, οποιοδήποτε τρόπου επικοινωνείτε μηνυματικούς, ώστε να φέρουμε περισσότερο κόσμο εδώ στο κανάλι. Σήμερα θα μιλήσω για ένα θέμα το οποίο νομίζω ότι μας απασχολεί όλους. Πώς να διαχειριστούμε τις προσδοκίες μας από τους άλλους ανθρώπους όσον αφορά στις προσωπικές μας σχέσεις, τις φιλικές και τις ερωτικές, ακόμη και τις οικογενειακές, και πώς μπορούμε να έχουμε ισορροπία στη ζωή μας όταν οι άλλοι άνθρωποι μας απογοητεύουν. Λοιπόν, ας το πω λίγο διαφορετικά. Ζούμε σε μια εποχή που οι περισσότεροι άνθρωποι χαρακτηρίζονται από μια ηθική και πνευματική τεμπελιά. Οι περισσότεροι άνθρωποι αποφεύγουν να δουλέψουν με τον εαυτό τους, αποφεύγουν να κοπιάσουν. Όχι μόνο εργασιακά, αλλά και πνευματικά. Εδώ στο κανάλι μας, αυτό το ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι, μέσα από διάφορα βίντεο και διάφορους τρόπους, προσπαθούμε να εμπνεύσουμε τον κόσμο, να κινητοποιήσουμε τον κόσμο ώστε να κάνει δουλειά με τον εαυτό του, να ψυχοεκπαιδεύεται, να ψυχοθεραπεύεται και να κάνει πνευματικό αγώνα. Και επίσης προσπαθούμε με διάφορους τρόπους να δώσουμε κάποια εργαλεία, ώστε οι άνθρωποι να τα χρησιμοποιούμε προς αυτόν τον σκοπό. Όμως,
Η αλήθεια είναι ότι είμαστε μια μειονότητα οι άνθρωποι που προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Δεν λέω ότι είμαστε καλύτεροι. Προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι. Οι άνθρωποι που βρισκόμαστε σε μια προσπάθεια εξέλιξης, σε μια προσπάθεια πνευματικού αγώνα, είμαστε λιγότεροι. Οι περισσότεροι άνθρωποι γύρω μας είναι τεμπέληδες και είναι διαφορετικής κινητοποίησης. Να κάνω όσο το δυνατόν λιγότερα και να κερδίσω όσο το δυνατόν περισσότερα. Θα έλεγα ότι έχουν έναν ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας. Μνημονεύω συχνά το Στάθη. Θα βήχει ο Στάθης εκεί στην Αμερική, όπου είναι ένας φίλος μου, ο οποίος είναι καθηγητής εφαρμοσμένων μαθηματικών, ο οποίος μια μέρα μου λέει: «Βρε Θέκλα, η τοξική και η νάρκηση δεν ζουν ανάμεσά μας, ζούμε ανάμεσά τους». Και μου φάνηκε τόσο πολύ ωραίο έτσι όπως το θέσει ο Στάθης, ο οποίος είναι το θετικό επιστήμονο άνθρωπος, δεν είναι της ψυχολογίας. Και λέω: «Βέβαια, έχει δίκιο. Ζούμε ανάμεσά τους, δεν ζουν ανάμεσά μας». Οπότε, πώς μπορεί ένας άνθρωπος να διατηρήσει την καλή ψυχική του κατάσταση, την ευεξία του, την ψυχική του ισορροπία, όταν ζει ανάμεσα σε ανθρώπους με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, με ανθρώπους τεμπέληδες ψυχικά που δεν αναλαμβάνουν ούτε την ευθύνη του εαυτού τους, αλλά ούτε και την ευθύνη δημιουργίας και διατήρησης υγιούς σχέσης, είτε σε φιλικό επίπεδο, είτε σε ερωτικό επίπεδο, είτε σε ακόμη και επαγγελματικό επίπεδο. Καταρχάς, πρέπει να διαχειριστούμε τις προσδοκίες μας. Προσδοκίες είναι αυτά που περιμένουμε, τα όνειρά μας, οι ελπίδες μας, αυτά που προσδοκούμε ότι θα γίνει. Πρέπει να διαχειριστούμε τις προσδοκίες που έχουμε για τους άλλους, από τους άλλους, και να τις καταστήσουμε ρεαλιστικές. Πρέπει να έχουμε όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστικές προσδοκίες από τους ανθρώπους στο περιβάλλον μας. Για να συμβεί αυτό, να έχουμε ρεαλιστικές προσδοκίες, πρέπει να μπούμε στη διαδικασία να γνωρίσουμε λίγο τους ανθρώπους που έχουμε στο περιβάλλον μας. Τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργαζόμαστε, τους ανθρώπους με τους οποίους φλερτάρουμε για την πιθανή δημιουργία μιας ερωτικής σχέσης ή τους ανθρώπους με τους οποίους είμαστε συνδεδεμένοι με συγγένεια, δεσμούς αίματος, τους συγγενείς μας, τους γονείς μας, τα παιδιά μας, τα αδέρφια μας κλπ. Το κανάλι αυτό που είναι ψυχοεκπαιδευτικό, αυτό το κανάλι μας εδώ στο YouTube, μας βοηθάει να μπορέσουμε να διακρίνουμε συμπεριφορές και τρόπους λειτουργίας των ανθρώπων. Χρειάζεται να επενδύσουμε χρόνο και ενέργεια για να καταλάβουμε τους άλλους. Δεν θα τους διαγνώσουμε, δεν θα τους βάλουμε μια ταμπέλα, αλλά χρειαζόμαστε εμείς οι ίδιοι προσωπικά να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα για το τι σώει άνθρωπος είναι ο τάδε με τον οποίο συνεργάζομαι, τι σώει άνθρωπος είναι ο τάδε με τον οποίο βγαίνω ραντεβού, τι σώει άνθρωπος είναι ο τάδε που έτυχε να με γεννήσει, τι σώει άνθρωπος είναι ο τάδε που έτυχε να είμαστε αδέλφια, τι σώει άνθρωπος είναι ο τάδε που έχουμε αυτού του είδους τη σύνδεση. Πρέπει να μελετούμε τους ανθρώπους γύρω μας. Πρέπει να είμαστε παρατηρητικοί. Ένα αγαπημένο μου παιχνίδι, το οποίο το έκανα παιδιόθεν και εξακολουθώ να το κάνω, είναι όταν βρίσκομαι σε πολυσύχναστους χώρους, όπως ένα αεροδρόμιο για παράδειγμα, ή ένα εμπορικό κέντρο, ή όταν κάθομαι σε μια πολυσύχναστη καφετέρια, πράγμα σπάνιο, συνήθως στα αεροδρόμια το κάνω αυτό, κάθομαι και παρατηρώ τους ανθρώπους και φτιάχνω μέσα στο μυαλό μου ιστορίες. Τι μπορεί να συμβαίνει με αυτόν τον άνθρωπο, τι μπορεί να σκέφτεται, τι είδους σχέση μπορεί να έχουν δύο άνθρωποι μεταξύ τους κλπ. Αυτό είναι daydreaming, είναι ονειροπολήσεις της ημέρας και είναι ένα παιχνίδι του μυαλού. Να είμαι κι εγώ παιχνιδιάρα κάποιες φορές. Λοιπόν, αυτό είναι αστείο να το κάνεις με άγνωστους ανθρώπους. Με τους γνωστούς σου ανθρώπους όμως είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις. Δηλαδή είσαι υποχρεωμένος για να προστατεύσεις τον εαυτό σου, για να προστατεύσεις την ψυχική σου υγεία και ηρεμία, να έχεις έτσι μια γνώση του πώς λειτουργεί ο κάθε άνθρωπος και περίπου τι στυλ προσωπικότητας έχει. Είναι απαραίτητο. Είναι απαραίτητο αν οι γονείς μας έχουν ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, για παράδειγμα, να το αντιληφθούμε. Να τους μελετήσουμε αρκετά, να συζητήσουμε το θέμα στη θεραπεία μας με τον θεραπευτή μας,
να ακούσουμε με προσοχή τα ψυχοεκπαιδευτικά βίντεο και να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου με ναρκισσιστικό στυλ προσωπικότητας, για παράδειγμα, ή ποια είναι τα χαρακτηριστικά ενός ανθρώπου με συνεξαρτητικό στυλ προσωπικότητας, να διαβάσουμε τα ψυχοεκπαιδευτικά βιβλία που έχουν γράψει διάφοροι ψυχολόγοι, όχι μόνο αυτή η οποία σας μιλάει αυτή τη στιγμή, όχι μόνο οι υποφαινόμενοι, και γενικώς να μάθουμε πράγματα γύρω από το πώς λειτουργούν οι άνθρωποι και να αποκτήσουμε μια δική μας εικόνα για το πώς είναι ο κάθε άνθρωπος. Όχι για να τον καταδικάσουμε, όχι για να τον ταμπελώσουμε, αλλά για να ξέρουμε τι μας γίνεται. Υπάρχει ένα αρχαίο ελληνικό γνωμικό το οποίο με βρίσκει πάρα πολύ σύμφωνη. Ουκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος. Δεν πρόκειται να πάρεις κάτι από κάποιον που δεν το έχει. Τις περισσότερες φορές απογοητευόμαστε, πληγωνόμαστε, χάνουμε την αισιοδοξία μας, μπορεί να πάθουμε ακόμη μέχρι και κατάθλιψη όταν περιμένουμε πως θα μας δώσουν πράγματα οι άνθρωποι που δεν τα κατέχουν. Όταν περιμένουμε, για παράδειγμα, ότι ένας άνδρας με τον οποίο βγαίνουμε ραντεβού ή μια γυναίκα με την οποία βγαίνουμε ραντεβού για να γνωριστούμε, ότι μπορεί να μας δώσει περισσότερα από όσα έχει. Και εδώ σας παραπέμπω στο playlist για το πώς χειριζόμαι μια νέα γνωριμία, όπου μιλάμε εκεί πολύ ξεκάθαρα, πάρα πολύ ξεκάθαρα, για τα πρώιμα σημάδια, τις κόκκινες σημαίες, οι οποίες βρίσκονται από το πρώτο δευτερόλεπτο της συνομιλίας στο διαδίκτυο, πόσο μάλλον της συνάντησης σε μια καφετέρια. Ή της συνάντησης σε ένα εστιατόριο, πάμε βγαίνουμε ραντεβού, ή της τηλεφωνικής συνομιλίας ή της βιντεοσυνομιλίας. Από την αρχή ο άλλος μας δίνει το στίγμα του. Τι είδους άνθρωπος είναι, αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μπορεί να σχετιστεί γιος ή όχι. Αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι διατεθειμένος να δημιουργήσει κάτι υγιές ή όχι. Αν είναι ένας άνθρωπος ο οποίος τα έχει βρει με τον εαυτό του ή όχι. Αυτό που συμβαίνει συνήθως και ταλαιπωρούμαστε και αποκαρδιωνόμαστε και ματαιωνόμαστε, ματέως είναι η λέξη στα αγγλικά frustration, είναι να περιμένουμε πώς θα μας δώσει αγάπη και υγιή σύνδεση και υγιή συνδεσιμότητα ένας άνθρωπος που τον βλέπουμε και πρέπει να το δούμε ξεκάθαρα, αν έχουμε τα μάτια μας ανοιχτά, ότι είναι δυσλειτουργικός. Όταν έρχεται ο άλλος και μας λέει, για παράδειγμα, βρίσκομαι σε ένα γάμο ο οποίος είναι νεκρός και λόγω των παιδιών δεν χωρίζω, αλλά δεν κάνω σεξ με τη γυναίκα μου και θέλω σεξ και είμαι ανοιχτός στο να ερωτευτώ. Αυτός ο άνθρωπος μας λέει ξεκάθαρα ότι είναι δυσλειτουργικός, ότι δεν αναλαμβάνει την ευθύνη του εαυτού του, ότι δεν τακτοποιεί τις υποθέσεις του, ασχέτως με το κομμάτι του ότι δεν είναι καλή ιδέα να τα φτιάχνουμε πανδρεμένους ή ότι είναι, ξέρω εγώ, ανήθικο με βάση κάποιες συγκεκριμένες ηθικές, τις θρησκευτικές ηθικές ή τις κοινωνικές ηθικές, να τα φτιάχνουμε πανδρεμένους. Ένας ο οποίος έρχεται και δηλώνει αυτά τα πράγματα μας δίνει μια ξεκάθαρη εικόνα ότι δεν έχει ολοκληρωμένη προσωπικότητα, ότι δεν έχει κότσια, ότι δεν έχει δύναμη, δεν έχει ψυχοπνευματική δύναμη, δεν έχει ψυχοσυναισθηματική δύναμη και είναι ανώριμος και είναι καθυλωμένος μέσα σε κουτάκια που ίσως έχει βάλει η κοινωνία ή η εκκλησία ή ο ίδιος τον εαυτό του, ή είναι καθυλωμένος λόγω δειλίας και λόγω του ότι δεν θέλει να ταλαιπωρείται και λόγω συμφεροντολογισμού. Εάν, για παράδειγμα, έρχεται κάποιος και λέει ότι εγώ δεν είμαι καλός με τις σχέσεις, εγώ έχει 7 χρόνια να κάνω σχέση και είμαι μόνος μου και λέω να κάνω μια δοκιμή, αλλά δεν ξέρω αν κάνω για σχέση, ρε παιδί μου. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτός ο άνθρωπος είναι dysfunctional, είναι δυσλειτουργικός και το λέει. Ένας άνθρωπος ο οποίος συνειδητά απέχει από τις σχέσεις και σου λέει ότι εγώ δεν ξέρω αν κάνω για σχέση, σημαίνει ότι δεν κάνει για σχέση. Γιατί κάποιος ο οποίος κάνει για σχέση το ξέρει ότι κάνει για σχέση. Και θα σου πει, ναι, έχω κάνει έναν αριθμό σχέσεων ανάλογα με την ηλικία του καθενός ή από αυτές τις σχέσεις έχω μάθει πολλά διδάγματα. Στα μεσοδιαστήματα μεταξύ σχέσεων έχω κάνει δουλειά με τον εαυτό μου, έχω κάνει ψυχοθεραπεία, έχω κάνει προσωπική αγώνα και προσωπική προσπάθεια και προσπαθώ να καταλάβω τα λάθη που έκανα, να πάρω τα μαθήματα που έπρεπε να πάρω και να γίνουμε όσο καλύτερος γίνεται. Και ευελπιστώ ότι αυτή τη φορά, σε αυτή την
προσπάθεια δημιουργίας σχέσης, θα είμαι καλύτερος από ό,τι τις προηγούμενες φορές. Αυτός ο άνθρωπος, ναι, αν υπάρχει τέτοιος άνθρωπος, γιατί λέμε ότι ζούμε ανάμεσα σε νάρκισσους και τεμπέληδες ψυχικά, αυτός ο άνθρωπος δίνει μια πρώτη εικόνα, όχι ξεκάθαρη, μια πρώτη εικόνα, το ίσως πρόκειται για έναν άνθρωπο ψυχοσυναισθηματικά όριμο και έναν άνθρωπο τον οποίο μπορούμε πιθανόν να εμπιστευτούμε και να προσδοκίσουμε κάτι από αυτόν περισσότερο. Αλλά πάλι χρειάζεται να τον δούμε ξανά και ξανά και να μετρήσουμε τον κάθε άνθρωπο που γνωρίζουμε, προκειμένου να αποκτήσουμε μια δικιά μας εικόνα για τον άλλον και όχι το τι μας λένε οι άλλοι ή τι μας λέει ο ίδιος. Π.χ. κάποιος ο οποίος λέει «Είμαι πάρα πολύ καλή περίπτωση για σένα και είσαι πολύ τυχερός που εγώ ασχολούμαι μαζί σου ή είσαι πολύ τυχερή που εγώ ασχολούμαι μαζί σου». Κάποιος ο οποίος μας μειώνει κατά αυτόν τον τρόπο σίγουρα δεν είναι κάποιος άνθρωπος αξιόλογος. Σήμερα το πρωί βγήκε στη συμμετοχή το τελευταίο βίντεο, το 18ο βίντεο, όπου διαβάζω και σχολιάζω, όπου διαβάζουμε και σχολιάζουμε από το βιβλίο της Avery Neal, αφού είναι τόσο υπέροχος εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη, και είναι εξαιρετικό αυτό το τελευταίο βίντεο, γιατί περιέχει μεταξύ άλλων και έναν κατάλογο με τα σημάδια ότι πρόκειται για κακοποιητική γνωριμία. Ότι ο νέος άνθρωπος που γνωρίζεις, όταν κάνει κάποια συγκεκριμένα πράγματα τα οποία καταγράφονται εκεί στον κατάλογο, ότι μέσα από αυτά τα πράγματα μπορούμε να δούμε ότι πιθανότατα να είναι κακοποιητικός. Η συμμετοχή, για όσους δεν το έχετε ακούσει ξανά, είναι μια έξτρα λειτουργία του καναλιού, προαιρετική, όπου ο καθένας μπορεί να μπει ή στο πρώτο στάδιο της συμμετοχής ή στο δεύτερο. Στο πρώτο στάδιο πληρώνει 5 ευρώ το μήνα, 4,99 το μήνα και έχει πρόσβαση σε όλα τα βίντεο στα οποία διαβάζουμε και σχολιάζουμε βιβλία, τα οποία είναι τα βιβλία που διαβάσαμε και σχολιάσαμε μέχρι σήμερα, είναι 7 ή 8. Είναι το βιβλίο το δικό μου «Η ανατομία μιας γυναίκας», το βιβλίο «Και άνδρες έχουν ψυχή», το βιβλίο «Τοξικοί γονείς», το βιβλίο «Για τα όρια», το βιβλίο «Κράταμε σφιχτά», ο δρόμος ο λιγότερο ταξιδεμένος του Σκοτ Πεκ και τώρα το βιβλίο «Αφού είναι τόσο υπέροχος εγώ γιατί δεν είμαι ευτυχισμένη» της Avery Neal, το οποίο εννοείται ότι μπορείτε να το βρείτε σε ένα βιβλιοπωλείο και να το αγοράσετε, να το διαβάσετε, να και να μπείτε σε συμμετοχή. Και το επόμενο βιβλίο που θα αρχίσουμε να διαβάζουμε και να σχολιάζουμε την επόμενη εβδομάδα είναι το βιβλίο της Dr. Raman Intervasula, η οποία για μένα είναι η ειδικό στον ναρκισισμό παγκοσμίως, που έχει τίτλο «Ξέρεις ποιος είμαι εγώ» και είναι ένα βιβλίο για τον ναρκισισμό στις μέρες μας. Αν κάποιος μπει στο πρώτο επίπεδο συμμετοχής, που είναι 4,99 ευρώ το μήνα, έχει πρόσβαση σε όλα τα βίντεο books, σε όλα τα βίντεο στα οποία διαβάζουμε και σχολιάζουμε βιβλία, ξαναλέω, είναι 7 βιβλία μέχρι σήμερα από καμιά εικοσαριά βίντεο το καθένα. Και όποιος θέλει να συνεισφέρει περισσότερο στο κανάλι, να μπει στο δεύτερο επίπεδο της συμμετοχής, είναι 9,99 ευρώ το μήνα και έχει πρόσβαση πάλι σε όλα τα βίντεο books και επίσης σε καμιά 250 βίντεο, τα οποία είναι μόνο για όσους βρίσκονται στο δεύτερο επίπεδο, που είναι βίντεο από παλιά, είναι διάφορα βίντεο. Η συμμετοχή είναι ένας τρόπος για να ενισχύσετε οικονομικά το κανάλι, ούτως ώστε η ψυχοεκπαιδεύτρια σας να μην χρειάζεται να κάνει κάποια άλλη εργασία και να συνεχίσει να σας παρέχει καθημερινά βίντεο. Επιστρέφουμε στο θέμα μας, το οποίο είναι ότι αν εμείς έχουμε μια καλή γνώση και προσπαθήσουμε επί τούτου να αποκτήσουμε μια καλή γνώση του τι σώει άνθρωπος μπορεί να είναι ο οποιοσδήποτε γνωρίζουμε τώρα ή έχουμε ήδη στη ζωή μας. Ξαναλέω, δεν θα το διαγνώσουμε, δεν θα τον κατακρίνουμε. Εμείς θα σχηματίσουμε μια άποψη για μας. Θα δώσουμε προσοχή στη συμπεριφορά του ανθρώπου αυτού, στα λόγια του ανθρώπου αυτού, στο αν έχει συνέπεια αυτός ο άνθρωπος, στο αν αναλαμβάνει ευθύνη για τις πράξεις του αυτός ο άνθρωπος. Η συνέπεια σημαίνει αυτό που λέω, το κάνω. Και με βάση την εικόνα που εμείς ήδη θα σχηματίσουμε για αυτόν τον άνθρωπο, θα αποφασίσουμε αν αυτός ο άνθρωπος έχει να μας δώσει. Εάν δηλαδή μπορούμε να επενδύσουμε συναισθηματικά στον άνθρωπο αυτόν. Γιατί πολλές φορές περιμένουμε να πάρουμε πράγματα από ανθρώπους που δεν μπορούν να μας τα δώσουν. Ούκ αν λάβεις παρά του μη έχοντος. Δεν μπορείς να πάρεις κάτι από κάποιον που δεν το έχει. Οπότε, με αυτόν τον τρόπο, με την καλύτερη γνώση των ανθρώπων που έχουμε στο περιβάλλον μας και με την
προσεκτική ανάπτυξη προσδοκιών μόνο από εκείνους οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες μας, διαφυλάττουμε την εσωτερική μας ηρεμία. Δηλαδή, αν εγώ το πάρω απόφαση ότι, για παράδειγμα, η μάνα μου έχει αυτό το στυλ προσωπικότητας, το συγκεκριμένο, και δεν μπορώ να περιμένω από αυτήν ποτέ να μου δώσει ενσυναίσθηση, να μου δώσει κατανόηση, να μου δώσει επιβράβευση. Αυτή είναι, έτσι είναι, έτσι θα είναι. Άμα το πάρω απόφαση και δεν προσδοκώ και δεν περιμένω ότι θα λάβω κάτι από αυτήν, πλέον απελευθερώνομαι από εκείνη. Φυσικά έχουμε πει ότι σε περιπτώσεις τέτοιων καταστάσεων, με γονείς και φίλους και ανθρώπους τους οποίους έχουμε, με τους οποίους έχουμε επαφές μαζί και οι οποίοι είναι τοξικοί και μας τραυματίζουν τώρα, ή η όποια επαφή μαζί τους μας ξυπνάει τα τραύματα του παρελθόντος, είναι εξαιρετικά καλή ιδέα να πάμε no contact. Χωρίς να σημαίνει ότι θα τους μισήσουμε, απλώς θα προστατεύσουμε τον εαυτό μας από το να απογοητευόμαστε ξανά και ξανά. Και γιατί λέμε no contact με τους γονείς? Γιατί όπως και να το κάνεις, είναι τόσο βαθιά ριζωμένο μέσα στο μυαλό μας ότι αν, ότι η μάνα, ο πατέρας είναι προστατευτική, είναι επιβραβευτική, είναι υποστηρικτική προς τα παιδιά τους, οπότε όσο συνεχίζεις να έχεις επαφές, δεν μπορείς παρά να έχεις μέσα σου αυτή την κρυφή ελπίδα ότι κάποια στιγμή η μάνα μου θα είναι μητρική, κάποια στιγμή ο πατέρας μου θα είναι πατρικός, και συνεχώς θα απογοητεύεσαι. Η επαφή και μόνο με αυτούς δημιουργεί προσδοκίες. Μιλάμε τώρα για τοξικούς γονείς και για ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποφασίσει συνειδητά, διαμέσου της ψυχοθεραπείας, διαμέσου της ψυχοεκπαίδευσης, διαμέσου του προσωπικού τους πνευματικού αγώνα, να προστατεύσουν τον εαυτό τους από τοξικότητα σε τέτοιο βαθμό ώστε να πάνε no contact με ανθρώπους με τους οποίους μπορεί να έχουν και πολύ στενούς δεσμούς αίματος. Λοιπόν, όσον αφορά στις ερωτικές σχέσεις, επειδή το ακούω πάρα πολύ συχνά αυτό από ανθρώπους οι οποίοι λένε, γυναίκες κυρίως, είπαμε, περισσότεροι άνθρωποι που παρακολουθούν το κανάλι μας είναι γυναίκες, αλλά και από άντρες το ακούω κάποιες φορές, είναι πάρα πολύ απογοητευτικό ότι ενώ έχω τόσα πολλά να δώσω, ότι έχω τόση πολύ διάθεση να συνδεθώ ουσιαστικά με έναν άνθρωπο, μπαίνω στη διαδικασία να βγαίνω ραντεβού, γνωρίζω κάποιον, γνωρίζω κάποιον, ενθουσιάζομαι, μου παρουσιάζει τον καλύτερο του εαυτό, τον καλύτερο της εαυτό, και δημιουργώ προσδοκίες, χτίζω προσδοκίες, και στο τέλος της ημέρας καταλήγω να απογοητεύομαι, καταλήγω να μένω ξεκρέμαστη, καταλήγω με το πουλί στο χέρι, θα έλεγε ένας. Λοιπόν, δεν πρέπει να δημιουργούμε προσδοκίες όταν βγαίνουμε ραντεβού. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, πάρα πολύ προσεκτικές, να μην προσδίδουμε θετικά χαρακτηριστικά και σωτήρια χαρακτηριστικά σε ανθρώπους τους οποίους δεν τους έχουμε γνωρίσει καλά. Γι' αυτό πρέπει να γνωρίζουμε κάποιον, και αν κάποιος δεν είναι διατεθειμένος να καθίσει να το γνωρίσουμε προτού αποφασίσουμε αν θα μπούμε σε σχέση, αυτό από μόνο του λέει ότι αυτός ο άνθρωπος δεν παίρνει στα σοβαρά αυτή τη γνωριμία, οπότε stop, σταματάμε. Εφόσον είμαστε σε μια φάση στη ζωή μας στην οποία εμείς ήδη νιώθουμε ότι έχουμε ικανότητα για συνδεσιμότητα και επιθυμούμε τη συνδεσιμότητα και επιθυμούμε την ερωτική αγάπη και επιθυμούμε μια ουσιαστική σύνδεση, για να μπορέσει ο άνθρωπος να διατηρήσει την ισορροπία του, να διατηρήσει την αισιοδοξία του και να μπορέσει να είναι καλά μέσα σε αυτόν τον κόσμο που είναι γεμάτος νάρκισσους και ζούμε ανάμεσά τους, πρέπει να προσέχουμε πολύ καλά να μην έχουμε προσδοκίες από ανθρώπους οι οποίοι δεν είναι αντάξιοι των προσδοκιών μας. Και να δουλεύουμε σκληρά εμείς ήδη, να προσπαθούμε ιδιαίτερα εμείς ήδη, ό,τι περνάει από το χέρι μας να το πράττουμε, ούτως ώστε να καλυτερεύουμε ουσιαστικά εμείς οι ίδιοι τη ζωή μας. Οι άνθρωποι οι οποίοι κάθονται σε μια γωνιά και δεν κάνουν πράγματα για να βελτιώσουν τη ζωή τους, περιμένοντας να έρθει ο έρωτας να τους διασώσει, στο βιβλίο μου «Έρωτας αυτούς αδιάγνωστος» παρουσιάσαμε πρόσφατα στην Αθήνα, μιλήσαμε για το κεφάλαιο «Ο έρωτας ως πανάκια και ως σωτήρας» κλπ.
οι άνθρωποι που ασχολούνται με το limerence, δηλαδή τον συναισθηματικό και ρομαντικό μυρικασμό, θα είναι μια ζωή απογοητευμένη. Ενώ οι άνθρωποι οι οποίοι θα συνειδητοποιήσουν ότι ζούμε σε δύσκολες εποχές. Δύσκολες. Δύσκολη καιρή για πρίγκιπες, μη σας πω και για πρίγκιπισσες. Δύσκολη καιρή για πρίγκιπες και για πρίγκιπισσες. Οπότε, το παίρνω απόφαση ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να βρω και να συναντηθώ άμεσα με έναν άνθρωπο αξιόλογο με τον οποίο να δημιουργήσουμε μια υγιή ρομαντική σχέση με πλήρη συνδεσιμότητα. Οπότε σταματώ να προσδοκώ συνέχεια και να φαντασιώνουμε και να οραματίζουμε ότι θα είμαι πολύ ευτυχισμένη και θα είμαι πολύ ευτυχισμένος όταν βρω την ερωτική αγάπη και μόνο μέσα σε μια σχέση και ένα γάμο και δεν ξέρω εγώ τι άλλο ή μια συμβίωση. Το παίρνω απόφαση ότι δεν είναι εύκολο να συμβεί, οπότε εστιάζομαι στο να καλυτερεύω ουσιαστικά τη ζωή μου εγώ και να κάνω ό,τι περνάει από το χέρι μου, ούτως ώστε να έχω μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Και όποτε νιώθω ξεκούραστος, όποτε νιώθω δυνατός, όποτε νιώθω ότι το σώνω, το αντέχω δηλαδή, ας μπω στο παιχνίδι του φλερτ, το οποίο έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι παιχνίδι για παίχτες με δυνατά νεύρα, με γερά νεύρα, επειδή πολύ συχνά και στις εφαρμογές γνωριμιών και στα μπαράκια και οπουδήποτε μπορεί να φλερτάρει κάποιος, μπορεί να συναντήσει ανθρώπους οι οποίοι παρουσιάζονται ως διαθέσιμοι και συνδέσιμοι, αλλά στην πραγματικότητα είναι ό,τι να είναι. Και δεν ξέρουν και γιατί μπαίνουν στις εφαρμογές ή γιατί φλερτάρουν όταν φλερτάρουν. Ούτε σεξ πλέον δεν κάνουν περισσότερο. Ναι. Δεν θα σας τα πω εγώ φυσικά, αυτά ξέρετε. Τα ζείτε. Αφού τα βιώνετε. Δεν λέω ότι ποτέ δεν θα βρούμε την αγάπη και ποτέ δεν θα γίνει μια υγιή σχέση. Υπάρχουν υγιείς σχέσεις, υπάρχει αγάπη, όμως δεν είναι τόσο εύκολο να συμβεί. Πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας το ρητό του Στάθη, ότι ζούμε ανάμεσά τους και εφόσον ζούμε ανάμεσά τους, να το πάρουμε απόφαση ότι είναι πιθανόν, αρκετά πιθανόν, να είμαστε χωρίς ερωτική σχέση και να προσπαθήσουμε συνειδητά να είμαστε χωρίς ερωτική σχέση καλά, όσο καλύτερα γίνεται, να φροντίζουμε τη σχέση μας με τον εαυτό μας, να φροντίζουμε τη σχέση μας με ανθρώπους που επιλέγουμε να είναι στη ζωή μας, τους συγγενείς, τους φίλους που είναι οι συγγενείς που εμείς επιλέγουμε. Και όταν έχουμε δυνάμεις να μπαίνουμε στις εφαρμογές γνωριμιών, όταν έχουμε χρόνο και ενέργεια και δυνάμεις να μπαίνουμε, ξέρω εγώ, στο παιχνίδι του φλερτ με άλλους τρόπους, και άμα έρθει καλό στον άρθει και καλό ρίζικο και μπράβο και συγχαρητήρια. Άμα δεν έρθει, δεν τελείωσε ο κόσμος και δεν γίναμε χάλια επειδή δεν ήρθε. Και εντάξει, νομίζω ότι είναι χρήσιμο να το λέμε ξανά και ξανά αυτό, γιατί ο μεγαλύτερος αριθμός των email που λαμβάνω έχουν να κάνουν με θέματα ερωτικών σχέσεων και ερωτικών απογοητεύσεων και τραγικών ραντεβού και. Αυτά. Θάκη μου, τώρα θα σταθμευσώ και θα φωτογραφίσω το πάρκινγκ στο οποίο στάθμευσα, για να ξέρω πού θα έρθω μετά να σε βρω. Καταλαβες. Ναι. Γιατί όταν πήγαμε στην Αθήνα, πού είσαι τώρα. Όταν πήγαμε στην Αθήνα και πήγαμε στον Golden Hall να κάνουμε αυτοψία με τη φίλη μου τη Δώρα στο Public Hall, καταρχάς πήγαμε πρώτα σε άλλο mall, να το συζητώ, και όταν πήγαμε στο σωστό mall δεν βρίσκαμε το αυτοκίνητο μετά. Γιατί θυμόμασταν νούμερο, αλλά δεν θυμόμασταν χρώμα και προφανώς σε κάθε επίπεδο είχε και άλλο χρώμα. Ωραία περάσαμε. Αυτά. Και με αυτά και με αυτά, άμα οι προσδοκίες μας είναι ρεαλιστικές και άμα περιμένουμε από ανθρώπους οι οποίοι μπορούν όντως να μας δώσουν και όχι από αυτούς που δεν μπορούν να μας δώσουν, τότε πιο δύσκολα θα αναστατώνεται
η ισορροπία μας και δεν θα είμαστε συνεχώς πάνω κάτω, βγαίνω ένα ραντεβού, γνωρίζω κάποιον, ενθουσιάζομαι, wow, είμαι καλά. Μετά από 5 μέρες, 6 μέρες, ξέρω εγώ, ή 5 ώρες, 6 ώρες, πέφτω κάτω και χτυπιέμαι γιατί άλλος ένας, άλλη μία, κουτουλουπού. Προσδοκίες να έχουμε μόνο από τον εαυτό μας. Γιατί μόνο τον εαυτό μας μπορούμε να ελέγξουμε. Δεν μπορούμε να ελέγξουμε τον καθέναν άλλον. Κανέναν άλλον, ακόμη και να τους έχουμε γεννήσει. Σοβαρά. Βρελάκι, νομίζω βρήκαμε πάρκινγκ. Νομίζω. Λοιπόν, αυτά. Και πρέπει να το... Αυτό εδώ είναι. Εδώ είσαι, ρελάκι. Σε ωραίο μέρος θα είσαι. Και θα φωτογραφίσω και το νούμερο.